την ευκαιρία να κάνω μια βόλτα στον Κούταβο με θαλάσσια αυτοκινητάκια έχουν τις τελευταίες ημέρες οι τουρίστες και όχι μόνο που θα επισκεφτούν το σημείο. Πρόκειται ουσιαστικά για θαλάσσια ποδήλατα και ηλεκτροκίνητες βαρκούλες που δίνουν τη δυνατότητα στο κοινό να θαυμάσει για περίπου μία ώρα την ομορφιά της λιμνοθάλασσας του εργοστολίου, δίχως όμως να παραβιάζει το φυσικό περιβάλλον του υγροβιότοπου. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, είναι μια ιδέα που γεννήθηκε σχετικά με την περιοχή για να μάθει ο κόσμος τον Κούταβο. Κινούμαστε με υδροποδήλατα, δηλαδή είναι όλα ποδοκίνητα και με ηλεκτρική μηχανή. Η διαδρομή που ακολουθούν τα αυτοκινητάκια είναι μέσα στη λίμνη και το όριο είναι πριν από τα γήπεδα. Μέχρι και πριν από τα γήπεδα. Δεν πλησιάζουμε στο Ποντικό νήσι. Μέχρι στιγμής είμαστε 3 μέρες εδώ και ο κόσμος ανταποκρίνεται πολύ θετικά. Και οι μικρές ηλικίες και οι πιο μεγάλες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει και αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία για την εμφάνιση αυτών των αυτοκινήτων θαλάσσης, καθώς ορισμένοι θεωρούν ότι απειλείται η προστασία του Κουτάβου και μάλιστα κάνουν σκέψη να φτάσουν μέχρι και στην εισαγγελέα. Πάντως, οι ηθήνοντες της επιχείρησης ξεκαθαρίζουν ότι τηρούν όλες τις νόμιμες διαδικασίες και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το περιβάλλον. Υπάρχουν αντιδράσεις, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Δεν έχουμε εμείς κάτι να πούμε γι' αυτό. Εμείς απλά καλούμε τον κόσμο στη λίμνη. Οτιδήποτε θέλει οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να πάει στο λιμενικό ταμείο να πάρει την απάντησή του. Εμείς τηρούμε όλες τις έχουμε τηρήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Η απάντηση ας δοθεί μέσω των υπηρεσιών. Το αντίτιμο που θα κληθούν να πληρώσουν όσοι επιλέξουν να μετακινηθούν με ένα τέτοιο μέσο είναι 12 ευρώ για το υδροποδήλατο και 22 ευρώ για την ηλεκτρική βάρκα, με τις τιμές να αυξάνονται αισθητά στην υψηλή τουριστική περίοδο.